Ο καλύτερος καφές γίνεται στην εξοχή. Γιατί? Δεν μπορώ να σας πω. Είναι μεγάλο μυστικό και η πραγματικότητα είναι ότι είναι σκέτη απόλαυση. Αρκεί να μπορέσετε να το φτιάξετε όπως πρέπει. Εδώ είναι μια διαδικασία που χρειάζεται. Θερμοκρασία του νερού, ο σωστός καφές, το σωστό φίλτρο. Όλα αυτά είναι που με συγκινούν. Αλλά παράλληλα με κάνουν να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Και είναι σημαντικό αυτό. Νομίζετε ότι είναι πανάκριβα αυτά που χρησιμοποιώ. Απλώς είναι αυτά που πρέπει για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα καφέ ή να μαγειρέψεις την ύπαρο. Σίγουρα είναι γκατζετάκια. Σίγουρα πρέπει να ψαχτείτε για να τα βρείτε. Αλλά θα σας κάνουν να απολαύσετε την κάθε στιγμή σας. Φανταστείτε τώρα δίπλα σε ένα ποτάμι να απολαμβάνετε τον καφέ σας. Κοιτάξτε γκατζετάκι τώρα. Αυτή η κανάτα πάντως με τρελαίνει. Είναι τόσο όμορφα σχεδιασμένη. Δηλαδή, ο τύπος που τη σχεδίασε, Ιάπωνας είναι. Είχε μεγάλη έμπνευση. Βλέπετε τι φωτιά κάνει από κάτω, ε. Βλέπετε έχει φτάσει 65-70 βαθμούς και τους ξεπεράσαμε. Το νερό το ρίχνουμε σταδιακά. Περιμένουμε 5-10 δευτερόλεπτα να αρχίζει να κάθεται ο καφές. Να γίνουν αυτές οι φουσκάλες που βλέπετε. Έτσι θα πάρετε την απόλυτη γεύση στον καφέ. Μη σας φαίνονται περίεργα αυτά που σας λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα ενός καλού καφέ. Κοιτάξτε πόσο κρεμώδες γίνεται πάνω. Διαδικασίες σας λέω, όμορφες διαδικασίες όμως. Εντάξει, είμαι λίγο μερακλής αυτά.